Ένα, δύο, τρία, sound check. Το λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Και όπως βλέπεις, αντίθετα, πολύ γαμικό προκλητικά σήμερα. Ωχ, Παναγία. Η πλάκα η μεγάλη μου ήταν το πρωί και ένας και άλλος και μου λένε, θα πάμε στη θάλασσα. Τους λέω, όχι, αποφάσισε η μητέρα σας να φορέσει το μαγιό. Αλλά θάλασσα δεν θα πάει για ένα λεπτό. Να βγει στα πόδια μου. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε. Δεν είναι ερώτημα που ήρθε και για τους δυο μας. Ήρθε για μένα σε έναν από τα Messengers. Και όταν το διάβαζα. Αρχίσα να παραξενεύομαι. Και μετά σου το διάβασα και σένα. Αρχίζω την ανάγνωση χωρίς σχόλια και θα σου δώσω την πίστα γιατί έχει πολλές απορίες το αγόρι μου. Yes. Κυρία Θέκλα, συγγνώμη που σας ενοχλώ πάλι, αλλά έχω ανάγκη τη βοήθειά σας. Είμαι παντρεμένη και για 11 μήνες είχα εξωσυζυγική σχέση με παντρεμένο, τον οποίο ερωτεύτηκα πολύ. Η σχέση έληξε με άσχημο τρόπο γιατί με κορόιδευε. Είναι κρίμα που κάνεις μόνο voice reveal γιατί οι κρεμάτσες σου είναι priceless. Είναι ανεκτίμητες οι κρεμάτσες σου αυτή τη στιγμή. Την κορόιδευε. Την κορόιδευε λέει. Ενώ αυτή είναι ειλικρινής. Με ποιον? Με όλους. Ξέρω εγώ. Κοίταξε, μπορεί αυτή είναι στο μυαλό της να έχει ότι με τον κόμενο ήταν ειλικρινής, αλλά με τον άντρα δεν ήταν ειλικρινής, ρε παιδί μου. Έχει διάφορα επίπεδα ειλικρινίας. Την κορόιδευε ως προς τι άραγε, ως προς τα αισθήματά του. Όχι, μπορεί να της έλεγε ότι δεν έκανε σεξ με τη γυναίκα του και μετά να μάθαινε ότι έκανε σεξ με γυναίκα. Α, δεν ξέρω που γιατί. Κορόιδευε την πάνω του, ρε παιδί μου. Συμβαίνουν αυτά τα στραβά σε αυτές τις καταστάσεις. Ναι, φανταστήκε να σου λέει ο κόμενο ότι έκανε σεξ με γυναίκα μου, και να ανακαλύψει ότι κάνει. Το μεταξύ στο 99% των περιπτώσεων, ένα παντρεμένο άντρα που τα φτιάχνει με μια άλλη γυναίκα, αν είναι παντρεμένη την ελεύθερη, ή με έναν άλλον άντρα, είτε είναι παντρεμένο ή ελεύθερο, κάνει και με τον βασικό του σύντροφο, εντάξει. Είναι από τα ζητούμενα, δεν είναι και αυτό. Ποιο? Το να έχεις παράλληλη σχέση και λοιπά, τι. Αλλιώς θα χώριζες. Μπαίνω στην ψυχολογία τους, κατάλαβες. Τι εννοείς, ότι κάνουν παράλληλη σχέση για να μπορούν να κάνουν σεξ με τη νόμιμη? Ναι, βέβαια. Γιατί όχι. Είναι δηλαδή, πώς το λέμε, αφροδισιακό. Δεν ξέρω, μπορεί να νιώθουν πλήρες, δηλαδή. Μπορεί να νιώθουν σαν μικροί. Μπορεί να παίρνουν ιδέες. Σαν μικροί εμμύριδες, ξέρω εγώ. Okay. Λοιπόν. Η σχέση έληξε με άσχημον τρόπο γιατί με κορόιδευε. Όταν τον απείλησα ότι θα τα πω όλα στη γυναίκα του, wow, μου είπε ότι κρατούσε τα μηνύματά μας και ότι θα τα δείξει στον άντρα μου. Λογικό. Μία σου και μία μου. Με απείλησε ότι θα μου κάνει κακό. Επιλέξει θα με κρεμάσει ανάποδα μπροστά στα παιδιά του. Στα παιδιά του ή στα παιδιά της? Έτσι γράφει. Θα με κρεμάσει ανάποδα μπροστά στα παιδιά του. Και ότι θα κινηθεί νομικά. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, αλλά δεν βλέπω φως. Νιώθω ότι θέλω να πληρώσει και να τον εκδικηθώ. Αυτά είναι. Κοίτα, για να δεις φως πρέπει και να θέλεις να δεις φως. Εντάξει. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κοπελά μου, έχει ξαναγράψει. Έχεις το Facebook μου, πας στο κινητό σου, ναι. Ναι. Έχεις το. Ναι. Το κάτσε να δω ότι μου έχει ξαναγράψει, με περίεργη. Γιατί νομίζω δεν παρακολουθεί τα βίντεο. Αν παρακολουθούσε τα βίντεο, δεν θα έγραφε έτσι. Ενώ δεν θα είχε αυτό το σκεπτικό. Νομίζω δηλαδή. Αλλά πάλι. Τι φως πρέπει να δεις δηλαδή μέσω της ψυχοθεραπείας? Να κατευνάσεις την ανάγκη για εκδίκηση, ας πούμε. Λοιπόν, μου έχει ξαναγράψει η κοπελά, αλλά δεν μου έγραψε τίποτα. Μου ζήτησε μόνο να της δώσω τηλέφωνο ψυχολόγου και της έδωσα τηλέφωνο ψυχολόγου. Δεν μου έχει γράψει καθόλου αν παρακολουθεί τα βίντεο, αν ψυχοεκπαιδεύεται. Δεν ξέρω τίποτα για αυτήν την κοπελά. Από αυτά που γράφει, εγώ υποθέτω ότι δεν ψυχοεκπαιδεύεται. Από αυτά που γράφει, είμαι βέβαιη ότι δεν ψυχοεκπαιδεύεται.
Παναγία μου, φύγει τόσα πολλά ζητήματα το πράγμα. Λοιπόν, καταρχάς, τι περιμένει κάποιος παντρεμένος ή κάποια παντρεμένη όταν πάνε και κάνουν σχέση με κάποιον άλλον παντρεμένο ή με κάποιαν άλλη παντρεμένη? Τι είναι το αίτημα, ρε παιδί μου? Ποιο είναι το αίτημα όταν τα φτιάχνει ένας παντρεμένος με έναν παντρεμένο? To live happily ever after. Not. Θυμάσαι, με τον Πάνο βλέπουμε στο Apple TV το... Πώς το λένε το έργο που βλέπουμε? Ποιο τώρα? Ναι, μάνα μου, μου λέμε τον Jake Gyllenhaal. Presumed innocent. Presumed innocent. Αθώς μέχρι αποδείξεις το αντιθέτω. Τέλος πάντων, δολοφονείται μια κοπέλα εισαγγελέας και ο γκόμενος της, τέλος πάντων, ο οποίος είναι παντρεμένος, συνάδελφος της και παντρεμένος, βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Και είδαμε το 7ο επεισόδιο χτες, ναι. Εκτό ή δεν θυμάμαι. Νομίζω είναι το 7ο, αγάπη μου, και το 8ο είναι το τελευταίο μου να ναι. Και λέει, στη δίκη έδειχναν τα μηνύματα, στείλαν τις 30 μηνύματα, λέει, την τελευταία ημέρα και γράψαν, θέλω να ζήσω για πάντα ευτυχισμένος μαζί σου. Από εκεί το έπιασα και εγώ το λίγο χάπηλε βέρα. Και ας πούμε βλέπανε το και λέμε, how, πώς. Πώς θα ζήσεις happy ever after αφού εσύ είσαι παντρεμένος ή στην οικογένεια κουτουλουπού κουτουλουπού? Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις που χωρίζουν για να μην τη φιλενάδα. Και... Ναι, μέχρι εκεί μετά. But they don't live happy. Εγώ το έστω, εσύ ξέρεις κάποιον. Κοίτα, συνήθως δεν πάει καλά αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Ό,τι μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί. Ό,τι μπορεί να συμβεί, μπορεί να συμβεί, αλλά... Εντάξει, εγώ ξέρω και περιπτώσεις που χώρισε που τη γυναίκα του κάποιος γιατί δεν έπαιρναν καλά, βίωνε κακοποίηση, γυναίκα μνεν έφτιανε νερά, ναι. Έφτιαξε τα φυσικά με κάποιαν πρωτού χωρίση με την οποία παρέμεινε και δεν ήταν καλύτερη επιλογή και η δεύτερη. Νομίζω ότι δεν γίνονται και στα κρυφά αυτά. Καλό είναι να χωρίσεις άμα έχεις τέτοιο. Τώρα άμα κάνεις παράλληλες σχέσεις το ένα το άλλο... Ακόμη και αν μόλις σε γνώρισα χώρισα. Δηλαδή, αν μόλις γνωρίσεις κάποιον άλλον ή κάποιον άλλη μπάτσο πιστοτέρη σου... Ακόμα εκεί οι προβλήματα, ναι. Ξέρεις, καταλαβαίνω ότι δεν σε θέλω πλέον γιατί ερωτεύτηκα κάποιον άλλον ή κάποιον άλλον. Το να πας από τον ένα γάμο στην άλλη κατάσταση δεν είναι ιδανικό. Ναι. Αλλά τούτοι, λέει, είχαν 11 μήνες παράλληλη σχέση. 11 μήνες παράλληλη σχέση. Και κρυφά, την κορόιδευε, λέει. Κρυφά ο ένας, κρυφά ο άλλος. Τώρα τι κορόιδευε, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων. Ναι. Όπως και να έχει, μπορεί να της υποσχέθηκε ότι θα χωρίσει για πάρτιν της και δεν χώρισε, για να ήταν αυτόν η κοροϊδία. Ή μπορεί να της είπε ότι δεν πηγαίνει με η γυναίκα του και πηγαίνει και με η γυναίκα του. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε κοροϊδία. Ή μπορεί να έχει και άλλη φιλενάδα. Και δεύτερη και τρίτη. Ήταν στο polyamory club. Ήξερε το μόνο γίνος όμως, όχι άλλες. Λοιπόν. Σαν το τραγούδι που λέει, πώς το λέει, δεν το θυμάμαι. Για πες. Να πατάς τον άντρα σου είναι, ξέρω εγώ, συνηθισμένο και πάει να πατάς τον εραστή που το έχεις διγραμμένο. Να πατάς τον άντρα σου είναι συνηθισμένο, νομίζω. Κάπως έτσι, να πατάς τον εραστή που το έχεις διγραμμένο. Κάτσε να το βρω, γιατί είναι ωραίο του, τον είναι καλή φάση. Εγώ, μάνα μου, δεν ξέρω από τις πράγματα, δεν μου περνούν. Δεν μου περνούν. Είπα σου ότι σε κάποια φάση το είχα σκεφτεί, αλλά... Δεν μπορούσε. Άλλο στη σκέψη και άλλο στην πράξη. Εντάξει, ο νους είναι αλήτης. Να πατάς. Να πατάς τον εραστή. Πάτα το δεύτερο, νομίζω είναι πιο στάνταρ. Το να πατάς τον εραστή, που το έχεις δει γραμμένο. Το να πατάς τον εραστή. Κάπως έτσι είναι, δεν το θυμάμαι καλά. Είναι παλιά ποιοτική μουσική. Πολύ ποιότητα δηλαδή. Νίκος Ζωσιδάκης. Ζωσιδάκης, αυτά είναι. Πλήρη στίχη. Μήπως έχει και κριτική λίρα αυτό. Ναι, τις ώρες που σου έλειπα αλλού τηλεφωνούσες, αν έτσι αγαπάς εσύ, σκέψου να με μισούσες. Αυτά είναι. Εμένα είναι στα μέρη μου, αν θες να σε κυρία, σένα δίνεις την καρδιά, δεν την πουλάς στα τρία. Να απαντάς τον άντρα σου είναι συνηθισμένο, να απαντάς τον εραστή που το έχεις βρει γραμμένο. Α, είδες. Δεν έχεις καν επίπεδο και σοβαρά σε πείρα, μα δεν πηγαίνεις πουθενά με αυτόν τον χαρακτήρα. Εγώ έχω την τρέλα μου, δεν θέλω από τη δικιά σου και μήνυμα μου δεν θα βρεις τα εισερχόμενά σου.
Τώρα λοιπόν που σε έμαθα, εμένα ναι με χάνεις, αλλού κοιμάσαι, αλλού ξυπνάς και αλλού όνειρα κάνεις. Το σώμα σου είναι μαγαζί, πελάτες όλο αλλάζει, λείπει το κόκκινο, το φως, βάλτο, θα σου ταιριάζει. Τα καλά, το τελευταίο... Εντάξει, το τερμάτισες. Όχι εγώ, ο τούτος που το γράψε. Ναι. Ο έλεος, δηλαδή τσίνος ο οποίος πάει με παντρεμένη, είναι εντάξει, είναι μπιπ. Εσύ θεωρείς ότι το κέρατον έχει φύλο? Όχι. Δηλαδή, αν κερατώσει η γυναίκα τον άντρα, είσαι παραπάνω βαρύτητα παρά αν κερατώσει η γυναίκα. Όχι, παιδί μου, αυτά είναι στερεοτυπικά, παλιά, λοιπά. Είσαι μοντέρνο άντρα. Λοιπόν, είσαι και φεμινιστή. Όχι. Τι είσαι, είσαι ανδριστή? Ούτε. Κάνω πλάκα. Είσαι ανθρωπιστή? Είναι, προσπαθούμε να έχουμε. Εγώ είμαι προσπαθώ να είμαι ανθρωπίστρια. Με ισορροπία. Τέλος πάντων. Okay. Το ακούω εγώ ότι μπορεί να απαντήσει κάποιος. Το ακούω. Δεν μπορώ να το καταλάβω με την έννοια του ότι εγώ προσωπικώς βαριέμαι και δεν θέλω να μπω στην ταλαιπωρία πρώτον τη δική μου και έπειτα των άλλων του να κάνω τον το πράγμα. Γιατί νιώθω, πάντα νιώθω έτσι, ότι αν απαντήσω, η πρώτη που θα καταταλαιπωρηθεί θα είμαι εγώ. Εννοείται ότι να στενοχωρήσω και να προσβάλλω και άλλους ανθρώπους, αλλά η πρώτη που να καταταλαιπωρηθεί είναι να είμαι εγώ. Ναι. Εγώ από εγωισμό δεν έχω απαντήσει μέχρι τώρα. Κυρίως από εγωισμό. Και από ενσυναίσθηση προς τους άλλους ανθρώπους, αλλά κυρίως από αυτοπροστασία. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πες ότι καταλαβαίνουμε γιατί μια παντρεμένη τα φτιάξει με έναν παντρεμένο, ένας παντρεμένος τα φτιάξει με μια παντρεμένη. Να το καταλάβουμε. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Ναι. Okay. Όταν είναι παντρεμένη με παντρεμένο, δεν είναι εξωσυζυγική, παράλληλη, παράνομη σχέση επίσης όρης και οι δύο παντρεμένοι? Ναι. Okay. Πώς πας, μάνα μου, εσύ που είσαι παντρεμένη και απειλείς τον παντρεμένο ότι θα δείξεις τα μηνύματα σας στη γυναίκα του και μετά σε ενοχλεί που αυτός απειλεί ότι θα δείξει τα μηνύματα σας στον άντρα σου? Εδώ αρχίζει το φεδρό της υπόθεσης. Φυσικά ο άλλος επίεντρε σε μια αναπηλή παραπέρα και την είπε θα την κρεμάσει ανάποδα μπροστά στα παιδιά του. Τώρα εγώ υποθέτω ότι μπροστά στα παιδιά της που πρέπει να τις είπε. Εντάξει, τώρα αυτό θα σε κρεμάσω ανάποδα είναι αρπαχτήκα, τσακωθήκα, πλακωθήκα. Σχήμα λόγου, το να πεις θα σε κρεμάσω ανάποδα, θα σου κόψω τα πόδια, είναι κάτι που κυριολεκτικό, είναι μια έκφραση για να δείξει πόσο πολύ θυμόν έχει κάποιος, εντάξει. Μάλλον. Δεν μπορεί να είσαι, αλλά... Αφού δεν το έκαμε, είναι ζωντανή και είναι κρεμασμένη ανάποδα. Ντάξει. Κάθεται και γράφει, πέφτει και γράφει η κοπέλα. Δεν είναι κρεμασμένη ανάποδα αυτή τη στιγμή. Okay. Η απειλή, so far, so good, τέλος πάντων, δεν πραγματοποιήθηκε. Λοιπόν, εδώ θέλω να δώσω μια συμβουλή. Εάν βρεθείτε σε παρόμοια κατάσταση, μην απειλήσετε κανέναν παντρεμένο και καμία παντρεμένη ότι θα πάτε να δείξετε τα μηνύματα στο τέριν. Είναι λάθος. Είναι έγκλημα. Έκαμες λάθος να τα φτιάξεις με έναν παντρεμένο, έκαμες λάθος να τα φτιάξεις με έναν παντρεμένη. Αντιλήφθηκες το λάθος σου, θέλεις να βαφτίσεις το λάθος σου ότι ο άλλος σε κοροϊδεύε, fair enough. Σκάσε και κολύμπα όμως. Γιατί να πας να βάλεις τη γυναίκα του, τον άντρα της, τον άντρα του, τη γυναίκα της, σε τούτη τη διαδικασία. Γιατί είναι κακία τον το πράγμα, είναι εκδικητικός ναρκισισμός. Εντάξει, τώρα, ο κερατάς και η κερατού, ας πρόσεχαν. Έτσι πάει αυτό. Με ποιαν έννοια, με την έννοια ότι ας είχαν τα μάτια τους ανοιχτά και τις κεραίες τους ανοιχτές, να μην έβαζαν τα προβλήματά τους κάτω από το χαλί και να έπιαναν γρήγορα τη φάση ότι έμπλεξαν με τσογλάνι το οποίο να πατάει. Γιατί όποιος απατάει τσογλάνι, sorry. Τώρα δεν μιλούμε για μια περίπτωση που να είναι ένας γάμος νεκρός. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό η περίπτωση ενός ανθρώπου που ξέρω ότι παρακολουθεί τα βίντεο και κάθε φορά σοκάρεται που λέω για την απιστία. Ήταν ένας τύπος, αγάπη, 32 χρόνια γάμου, τα 18 χρόνια γάμου η γυναίκα του απήχαινε από το σεξ με ηλίθιες δικαιολογίες. 18 χρόνια χωρίς σεξ από τη γυναίκα του, με στέρηση σεξ και δεν την απάντησε. Στα 18 χρόνια ο άνθρωπος ερωτεύτηκε μια άλλη κοπέλα και την εχώρισε για να είναι με την άλλη την κοπέλα και τον κατηγορούν ότι είναι άπιστος και ότι είναι παλιάνθρωπος. Οσιομάρτυρας είναι. Οσιομάρτυρας, ακριβώς. Δεν είναι περίπτωση τσογλανιού κερατάτου. Τι
είναι περίπτωση υπερσυνεξαρτώμενη. Μα κάτσε λίγες πριν, αφού όταν μπαίνεις σε μια κατάσταση με έναν επίσης παντρεμένο, τι ακριβώς παίζει τώρα, δεν καταλαβαίνω. Ένα άλλο πράγμα μου προσπαθώ να πω. Ποια ειλικρίνεια, για ποια ειλικρίνεια μιλάμε. Εντάξει, κατά εργαρίων υπάρχει συνεννόηση. Νομίζω. Μα αν περιπέζεται ο ένας στο σύντροφο του άλλου, γιατί να μην περιπέζεται και ο ένας στον άλλο. Ακριβώς. Δηλαδή, άμα είσαι με κάποιον ο οποίος ξέρεις ότι έχει την ικανότητα να λέει ψέματα επειδή λέει ψέματα στη γυναίκα του, στον άντρα της για να μαζί σου, εσένα γιατί να μην σου πει ψέματα δηλαδή. Άμα λέει ψέματα στη μάνα των παιδιών του, στον πατέρα των παιδιών της, γιατί να μην λες εσένα ψέματα. Τι το ιδιαίτερο έχεις εσύ που δεν θα σου λέει ψέματα, αλλά να φτύψει ψευδέστηση ότι έχουμε πολλά ιδιαίτερη. Εν πολλά καλές τα performance μου, τα πράγματα που κάνω, μπορεί να μου πει ψέματα. Ναι, αλλά όχι σε μένα. Τάχα, εγώ είμαι κάτι το πολλά, κανένας που μας δεν είναι ιδιαίτερος, εντάξει. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε και λαττώματα, έχουμε και μειονεκτήματα, έχουμε και χαρίσματα, έχουμε και πλεονεκτήματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος τέλειος. Άρα είναι λάθος να σκεφτόμαστε ότι εγώ είμαι καλύτερη από τη γυναίκα του, άρα τη γυναίκα του την απατάει μαζί μου και την κερατώνει με μένα και της λέει ψέματα, αλλά εγώ επειδή είμαι ανώτερη δεν θα με απατήσει, δεν θα με κερατώσει και δεν θα μου πει ψέματα. Είναι λάθος τρόπος σκέψης. Πάει δεξιά. Εκεί θέλω να πω. Είναι εξαιρετικά προβληματικός, ελαττωματικός, λανθασμένος, ανόητος, ηλίθιος, ναρκισσιστικός τρόπος σκέψης. Ότι εγώ είμαι ανώτερος ή είμαι ανώτερη και δεν θα μου κάνει τσίνον, το οποίο είναι αποδεδειγμένο ότι κάνει. Γιατί άπιστος είναι αυτός που απατά. Δεν προκαλεί την απιστία ο απατημένος. Ο απατημένος μπορεί να ανέχεται την απιστία. Ο απατημένος μπορεί να μην θέλει να μάθει για την απιστία. Μπορεί ή χίλια μπορεί. Λοιπόν, εάν βρίσκεστε σε παρόμοια κατάσταση και καταλάβετε το λάθος σας και κόψετε που την κερατοσχέση. Κερατοκατάσταση. Τερατοκατάσταση, τερατοσχέση τέλος πάντων. Κάτσετε στα βραστά σας, κάτσετε στα αυκά σας και μην απειλείτε για εκδικήσεις και μην κάνετε εκδικήσεις. Η εκδίκηση σε τι ωφέλει. Πε μου τώρα να δεις η εκδίκηση σε τι ωφέλει. Πώς παίρνει τη ζωή μας μπροστά η εκδίκηση. Τίποτα. Θα σκοτώνονται και στο τέλος θα κάνουν όλα. Εντάξει, εγώ μυρίζομαι, ως φρένομαι, ότι πρόκειται για δύο ναρκισάρες μαζί. Ω, ναι. Είναι δύο ναρκισάρες, κάρα ναι, ναρκισάρες μαζί. Φτάσε και στο τελευταίο, το είπαμε το τελευταίο. Ποιο είναι το αίτημα. Το είπες, το διάβασε όλο. Ναι, το ξαναδιαβάσω, γιατί είναι και το αίτημα που παίρνει για τη θεραπεία τη η κοπέλα. Αίτημα, ναι. Είναι και το αίτημα. Ένα λεπτό. Το οποίο είναι καλό καγαθόν. Καλό καγαθόν αίτημα. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, αλλά δεν βλέπω φως. Νιώθω ότι θέλω να πληρώσει αυτό και να τον εκδικηθώ και να πριτανεύσουν τα σκοτάδια της ψυχής μου, του μυαλού μου. Πας και κάνεις ψυχοθεραπεία για να εκδικηθείς τον πρώην σου, τον παντρεμένο που και εσύ παντρεμένη είχες σχέση μαζί του. Το φως που θέλεις να δεις στην άκρη του τούνελ ή να τον κάνεις να πληρώσει. Ένα λεπτό, εσύ πότε θα πληρώσεις και πώς θα πληρώσεις. Όχι, εμείς δεν πληρώνουμε, πληρώνουν οι άλλοι. Ο άντρας σου, κόρη μου, τα παιδιά σου, εσένα, σε τι θέση βρίσκονται. Μήπως πρέπει και αυτά να πληρώσουν. Τι να φανταζούμε, πληρώνουν ήδη. Τι με τη συμπεριφορά σου, πληρώνουν ήδη. Και ο άντρας σου πληρώνει και τα παιδιά σου πληρώνουν. Ψεύδεσαι και στον άντρα σου και στα παιδιά σου. Εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα ή ένας άντρας που απατάει το τέριν του, το τέριν της απατάει και τα παιδιά του, απατάει την οικογένειά του. Συμφωνείς? Ναι. Μπορώ. Και σε τι κουλτούρα μεγαλώνεις τα παιδιά σου, αν εσύ ως πατέρας ή ως μητέρα έχεις διπλή ζωή? Εν τους περνάς υποσυνείδητα το μήνυμα ότι οι άνθρωποι είναι εντάξει να έχουν διπλές και τριπλές ζωές? Εν τα μεγαλώνεις μέσα σε μια αρρωστημένη ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά κατάσταση είναι τα παιδιά σου και μαθαίνουν έτσι την αγάπη. Yeah, νομίζω το πιο πιθανό είναι να είναι ο καθένας σε μια φούσκα και να νομίζει ότι είναι μόνος του μέσα εκεί και να μην καταλαβαίνει τι άλλοι βλέπουν και... Και από την εμπειρία που έχω με πολλά ζευγαριά, την πείρα μάλλον που έχω με πολλά ζευγαριά, την κλινική, πολύ συχνά είναι και οι δύο που απατούν. Και γι' αυτό ο απατημένος ή απατημένη, ο κερατωμένος ή κερατωμένη δεν κάνουν κάτι.
Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές στο γραφείο να έρθει, για παράδειγμα, η γυναίκα και να μου πει ότι απατά τον άντρα της και να έχει πρόβλημα με τον κόμενο που δεν χωρίζει τη γυναίκα του για να χωρίσει και, αυτό στο, και αυτή τον άντρα της για να είναι μαζί. Και στην πορεία που να δω και τον άντρα της, μόνον του, να μου πει, ξέρει, και έχω κι εγώ σχέση. Δηλαδή, μεταξύ τους να μην το πούν ο ένας του άλλου ότι έχουν σχέση. Αλλά ο ψυχολόγος να ξέρει ότι δύο παντρεμένοι μεταξύ τους έχουν και οι δύο σχέσεις με άλλους. Τόλμη και εγώ η Τίνα πράγμα. Τέλεια. Λοιπόν, η εκδίκηση είναι ένα μυκέτο που τρώγεται κρύο. Η κοινοτυπία που λέγεται. Ναι. Και γι' αυτό είναι και πολύ άγευστο και άνοστο. Και θεωρώ ότι η εκδίκηση μας καταστρέφει εμάς τους ιδίους πρώτα και καταστρέφει και άλλους ανθρώπους. Και αν υπάρχει έστω και μία περίπτωση να σώσουμε την ταλέπορη ψυχή μας από τον ναρκισισμό μας και από την μαυρίλα που ρίχνουμε στο πνεύμα μας με τις απιστίες, αυτή η περίπτωση θα εξανεμιστεί σίγουρα από την εκδίκηση που θα πάρουμε. Η εκδίκηση μαυρίζει πρώτα απ' όλα εμάς. Πολύς κόσμος στα μαγαζιά, μωρέ μου. Όλα καλά. Εκδίκηση. Όλα δικά μας, ε. Μπορούμε και μετά από αυτό το κατάστημα να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ναι. Γιατί έχει ψωμί το θέμα της εκδίκησης. Ναι. Έχει. Εκδίκηση ζητάς όταν θεωρείς τα πάντα δικά σου. Αυτό. Και τα δικά σου και των άλλων δικά σου. Όλα δικά σου. Όλα δικά σου. Όλα, όλα, όλα. Τα λέμε σε λίγο. Μπα. Λοιπόν, κύριε Παν, 2 ώρες προηγουμένως και με πόσες εκατοντάδες ευρώ λιγότερα. Έλα. Συνεχίζουμε το βίντεο μας. Το κακό ξέρεις τι ρε με παίρνεις μαζί σου για τα high-tech σου. Τι κουρδίζομαι κι εγώ. Κουρδίζεσαι και θέλεις τα... Κουρδίζομαι κι εγώ, τώρα είμαι κι εγώ κουρδισμένη. Ίσως έχεις δίκιο ότι πρέπει να πάρω έναν desktop με μεγάλη ευκρινή οθόνη. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο... στην εκδίκηση. Στην εκδίκηση και ότι η κοπέλα είχε έτοιμα την εκδίκηση. Και ότι πήγε στη θεραπεία, αλλά δεν βλέπει φως. Και έλεγες εσύ ότι η εκδίκηση είναι ίδιον των ανθρώπων που τα θέλουν όλα δικά τους. Ναι, που δεν μπορούν να δουν λάθος στον εαυτό τους με τίποτα. Κανένα λάθος. Διότι όταν συμβαίνει κάτι που τους προκαλεί ματαίωση. Ναι. Γιατί άμα μπορείς να δεις και τα δικά σου λάθη, αυτό μετριάζει τα, το πάθος για εκδίκηση και τη, για αυτά τα ενώ σύστημα. Αν νομίζεις ότι είσαι τέλειος και ότι όταν γίνει κάτι λάθος πάντα φταίει ο άλλος, τότε είναι λογικό στο μυαλό σου να έχεις την εκδίκηση. Άσε που η εκδίκηση νομίζω ότι έχει δείχνει μια ψυχοπαθολογία πέρα από τον εγωισμό. Σίγουρα δείχνει ναρκισισμό. Και στοιχεία σκοτεινής τριάδος πάνω. Κακοήθους ναρκισισμού, μακιαβελισμού και ψυχοπαθητικότητας. Γιατί η εκδίκηση δεν έχει καθόλου μέσα την συναίσθηση. Ναι. Και επίσης για να μπορέσεις να εκδικηθείς έναν άνθρωπο, μάλλον για να μπορέσεις να νιώσεις το συναίσθημα του να θέλεις να τον εκδικηθείς, εμένα μου λέει ότι ποτέ δεν τον αγαπήσεις. Ότι ήταν χτυπτική η σχέση σου με εκείνον τον άνθρωπο. Σίγουρα. Μου είχε τύχει στο γραφείο άνθρωποι οι οποίοι έκαναν γάμους συμφέροντος. Του στυλ παντρεύομαι αυτόν τον άντρα, παντρεύομαι αυτήν τη γυναίκα χωρίς να τον αγαπώ, χωρίς να την αγαπώ για το χύψη λόγο. Είτε γιατί με πιέζει η οικογένεια μου να παντρευτώ και παίρνω κάποιον που δεν το θέλω, είτε επειδή κρύβομαι μέσα σε μια ντουλάπα και για να κρυφτώ καλύτερα παντρεύομαι και όλα, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Είναι για οικονομικούς λόγους, ρε παιδί μου. Ναι. Να παντρευτούν κάποιον γιατί είχε έναν καλό μισθό, είχε μια καλή οικονομική κατάσταση κλπ.
άνθρωποι οι οποίοι παντρεύτηκαν για το συμφέρον, όταν τους χωρίζει το πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύονταν επί σειράν ετών, να γίνονται εντόνως εκδικητικοί. Τι να τους λέω, γιατί στο ψυχολόγο πας και τα λες όλα, όπως η κοπέλα που μου στείλε μήνυμα στο Messenger, δεν είχε κάποιο λόγο να μου γράψει κάτι ψεύτικο. Καταλάβες. Yeah. Που έγραψε, είχα σχέση 11 χρόνια, 11 μήνες, παντρεμένη εγώ, παντρεμένη και δυο, παντρεμένος κι άλλος, δεν σου βάλε και το τραγούδι στο ενδιάμεσο. Παντρεμένη και δυο. Όχι είναι το που σου βάλα, είναι το άλλο. Αυτό είναι άλλο, στο Βελόπουλο. Την άλλη την πασκλασαρία σου βάλα. Ναι, ναι. Κατά τα άλλα είναι πασκλάς στο σούπερ μάρκετ που μου αρέσει, τέλος πάντων. Και εγώ ξέρω ρε παιδί μου ότι δεν τον ήθελε. Ή δεν την ήθελε. Ξέρω ότι έκαμε τον το γάμο για να κλείσει στόματα. Έκαμε τον το γάμο για να ανέλθει κοινωνικά. Ή έκαμε τον το γάμο για να τακτοποιηθεί. Πόσες γυναίκες δεν επιδιώκουν να παντρευτούν έναν άντρα που έχει μια καλή δουλειά για να είναι εξασφαλισμένες οικονομικά. Πόσες. Και πόσοι άντρες δεν επιδιώκουν να πάρουν μια γυναίκα που έχει πρίκα για να μην χρειαστεί να ξοδευτούν, να αγοράσουν σπίτι, να χτίσουν σπίτι ή οτιδήποτε άλλο. Συμβαίνουν τότε, συμβαίνουν. Καλά, αυτά παλιά συνέβαιναν και χωρίς πολύ. Ήταν ο κανόνας παλιά. Ήταν ο κανόνας, δεν ήταν, δεν είχε τόσο πολύ να κάνει εδώ. Ήταν ο πολύφερνος γαμπρός και η πολύφερνη νύφη. Τέλος πάντων, τώρα σου λέω: έχω κλινική πείρα να κάθεται απέναντι μου κάποιος ο οποίος να μου λέει ξεκάθαρο ότι εγώ αυτήν δεν την ήθελα. Αυτήν την. Με τίποτα δεν την γούσταρα. Την πείρα για αυτόν τον λόγο, για το συμφέρον μας. Και μετά από 10 χρόνια, από 15 χρόνια, εξύπνησε η παλαβή που την εκμεταλλευόταν αυτός και να θέλει να την εκδικηθεί. Και να λέω, καλά ρε παιδί μου, αφού δεν την ήθελες. Ναι, λέει, αλλά εγώ που έφαγα τα χρόνια μου μαζί της τώρα να με χωρίσει κιόλας. Και κατά τη γνώμη μου, η διάθεση εκδίκησης δείχνει πλήρη έλλειψη αγάπης από την αρχή. Ανέκαθεν. Ναι. Αν αγαπήσεις έναν άνθρωπο, μπορεί να σε πικράνει εκείνος ο άνθρωπος, μπορεί να νιώσεις προδοσία από εκείνον τον άνθρωπο, αλλά δεν το γυρίζει η καρδιά σου να θες να τον εκδικηθείς. Να του κάνεις κακό. Ναι. Ας το πούμε έτσι, να του κάνεις κακό. Μα η εκδίκηση τι σημαίνει. Ναι, ας το πούμε έτσι, γιατί είναι πιο σαφές. Ναι. Δεν θες να κάνεις κακό σε κάποιον που αγάπησες. Εγώ για παράδειγμα, ξέρεις με πόσους άνθρωπους που αγάπησα πάρα πολύ έχω πάει no contact. Ναι. Με τίποτα δεν θέλω ούτε να πάθουν κακό, ούτε να τους κάνω κακό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Εσύ γνωρίζεις ποτέ σου ανάγκη να εκδίκησες. Όχι, ποτέ. Να θυμώσω, ναι, θύμωσα πολλές φορές. Και εσύ θυμώνεις. Ειδικά με την αδικία. Ούτε σε προσωπικές σχέσεις, ούτε στη δουλειά, ούτε πουθενά. Εσύ θυμώνεις με την αδικία. Να εξοργίζεσαι με την αδικία. Θυμώνω, απλά δεν πάει. Όσον και αν θυμώσεις όμως, σκέφτεσαι να βλάψεις τον άλλο. Όχι, δεν πάει ο νους. Και άμα πάει, πάει ο νους, γιατί είπαμε ο νους πάει όπου θέλει, είναι αλήτης κλπ. Είναι κάτι που είναι φυσιολογικό. Μπορεί να θυμώσεις, να πεις. Μπορεί να σκεφτείς να τον πιάσω, να τον δείρω, ξέρω, αλλά με τίποτα θα το πω. Όχι, όχι, όχι. Άρα το να θέλεις εκδίκηση σημαίνει ότι ουδέποτε αγάπησες. Το να θέλεις να καταστρέψεις κάποιον επειδή σε κορόιδεψε ή επειδή σε ξεγέλασε, εκτός του ότι εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι καθόλου τη δική σου ευθύνη σε αυτήν την υπόθεση, ναι. Και για τη γυναίκα που γράψε το μήνυμα στο Messenger, σίγουρα είχε ευθύνη που ενώ ήταν παντρεμένη με άλλον άνθρωπο, πήγαινε και τα έφτιαξε με άλλον άνθρωπο. Αυτή είναι μια πράξη λάθος. Φταίς. Είναι και δικαιωματισμός, ότι έχεις δικαίωμα να κάνεις τι θέλεις και δικαίωμα και στους άλλους με τους οποίους κατά οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεσαι. Επίσης, πες ότι δεν ήταν μια σχέση μεταξύ δύο παντρεμένων, ήταν μια σχέση μεταξύ δύο σύγκων. Είναι οποιοδήποτε υποχρεωμένος να παραμείνει μαζί μας αν δεν γουστάρει. Πάρ' τη δική μας τη σχέση, όταν γνωριστήκαμε και δύο ήμασταν παντελώς σύγκων. Για τέτοια άτομα που συζητάμε τώρα, τέτοιους χαρακτήρες, δεν έχει σχέση το αν είναι παντρεμένοι ελεύθεροι. Πάλι θα είχαν δικαιωματισμό. Ναι, ρε μάνα μου, θέλω να σου πω ότι πες ότι ξυπνάω εγώ τώρα ένα πρωί και πόσο βαρύθηκα, σε θέλω κάνει. Να θέλεις να μου κάνεις κακό. Όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ή ξυπνάς εσύ ένα πρωί και λέει να επιλύσεις μου, θέλω να είμαι μαζί σου, δοκιμάσαμε, γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο δεν γουστάρω, κάνει, φτάνει. Ναι, εγώ νομίζω θα στενοχωρηθώ, θα πληγωθώ, αλλά θα θέλω. Το ξέρω σίγουρα το πράγμα που
από τον τελευταίο μου χωρισμό. Ναι. Το διαζύγιο, ξέρεις τη φάση. Ξέρεις ότι εσύ ξέρεις τα καλύτερα από τους ανθρώπους στο κανάλι, γιατί σου τα έχω πει σε πλήρη έκταση. Σου τα έχω εξιστορήσει όπως μου έχεις εξιστορήσει και εσύ τις δικές σου τις ιστορίες. Εγώ 4 του Μάη του 2020 βρέθηκα ξαφνικά χωρισμένη την ημέρα του γενεθλίου μου. Λοιπόν, ήταν ένας ξαφνικός χωρισμός, ήταν ένα σοκ, ήταν σαν το hidden drum, εντάξει. Ένιωσα πάρα πολύ στενοχωρημένη. Εκατέρρευσε ο κόσμος μου όπως τον εβίωνα. Ασχέτως αν τώρα, 4,5 χρόνια μετά, λέω ευτυχώς που με χώρισε, γιατί η εξέλιξη μου μετά ως ανθρώπου ήταν πολύ καλύτερη. Πνευματικά με ωφέλησε εκείνος ο χωρισμός. Επεξεργάστηκα τα προβλήματα μου καλύτερα. Ασχολήθηκα με τη συνεξάρτηση μου. Κατάφερα επιτέλους μετά από το 20. Να παραμείνω μόνη μου, να πάω no contact με τζίνους που πρέπει να πάω no contact κλπ. Και εκείνη την ώρα δεν έβλεπα το όφελος. Εκείνη την ώρα ένιωθα προδοσία και τραύμα. Εντάξει, είναι και σοκ, ναι. Και σοκ. Με τίποτα όμως δεν σκεφτόμουν να το βλάψω. Και μπορούσα να το βλάψω αν ήθελα. Όπως ο καθένας μπορεί να βλάψει τον άλλον να θέλει. Ενώ δεν θέλει και πολλά για να βλάψεις έναν άνθρωπο. Δηλαδή, και βλάκας να είσαι, να βρεις έναν τρόπο να το βλάψεις. Oh, ειδικά ο βλάκας βλάπτει πιο πολύ. Έχεις δίκιο. Και βλάπτει και τον εαυτό του κιόλας τώρα. Δεν καταλαβαίνει ποιον βλάπτει, τι βλάπτει. Ρίχνει μια βόμβα και βομβαρδίζεται και ο ίδιος. Την ώρα που δέχεσαι μια προδοσία, που δέχεσαι μια ισχυρή ματέωση, η σκέψη σου πάει στο πώς να κάνεις κακό σε αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο θεωρείς αίτιο για τα αρνητικά σου συναισθήματα ή να βιώσεις τα αρνητικά σου συναισθήματα, να τα διαχειριστείς. Να τα εκτονώσεις με υγιείς τρόπους, ρε παιδί μου. Στη ψυχοθεραπεία, κόρη μου, επίες για να μιλήσεις στη ψυχολόγο, να ξαναμιλήσεις στη ψυχολόγο, να εκφράσεις αυτά που νιώθεις, να μιλήσεις για αυτά που νιώθεις, να εκτονώσεις αυτά που νιώθεις, να τα επεξεργαστείς, να πάρεις εργαλεία για να τα επεξεργαστείς και να τα βιώσεις τα αρνητικά συναισθήματα για να σε βοηθήσουν. Εκείνος που θέλει να εκδικηθεί, θέλει να διώξει κατευθείαν τα αρνητικά συναισθήματα και λέει θέλω να πάρω τη χαρά της εκδίκησης. Όχι μόνο αυτό. Τι άλλο. Τε μίλα γιατί μιλώ πολύ ώρα. Το να διώξεις τα αρνητικά, με πολλούς τρόπους μπορεί να διώξεις ενδεχομένως τα αρνητικά συναισθήματα, αλλά η εκδίκηση δεν λέει διώξιμο συναισθημάτων. Λέει και πολλά άλλα. Τι άλλα. Μα και ό,τι λέγαμε και προηγουμένως. Δείχνει χαρακτήρα. Δείχνει ψυχοπαθικότητα. Δείχνει ναρκισισμό. Και δεν είναι και ορθολογικό για ποιο λόγο να εκδικηθείς και τι θα πετύχεις να εκδικηθείς. Να σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι. Αν εκδικηθώ, λέω τάχα τα... Δεν μπορώ καν να το πω σε πρώτο πρόσωπο. Αν εκδικηθεί θα νιώσει καλύτερα. Τι είδους συνέστημα θα είναι αυτό. Και πόσο θα διαρκέσει. Χερεκακίας. Και τι αξία θα έχει. Χερεκακίας. Δεν ξέρω. Ξέρεις ότι έχει ανθρώπους που θρέφονται από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Ναι, έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά που περιγράφουμε. Ναι. Έχει ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνονται πάρα πολύ να δουν τον άλλον να πονάει, να δουν τον άλλον να γονατίζει. Να πτωείτε. Και επίσης το θέμα, το αίτημα στην ψυχοθεραπεία εκείνο, ας πούμε, ποιο ήταν. Η εκδίκηση, προφανώς ο ψυχολόγος, η ψυχολόγος σε ψυχολόγο θα προσπάθησε να... Εγώ λυπούμαι την ψυχολόγο, για να είμαι ειλικρινής, ότι εγώ της την εσυστήσα και λυπούμαι την ψυχολόγο. Πραγματικά. Δηλαδή το να σου πει ο ψυχολόγος ότι αυτό που σκέφτεσαι για εκδίκηση δεν είναι υγιές, και εσύ να σηκώνεις να φεύγεις και να λες δεν έβγαλα άκρη και θέλω να εκδικηθώ. Εντάξει, μας είπε τι σημαίνει ψυχολόγος, υποθέτουμε. Ποιο είναι το προφανές τώρα. Κοίταξε, μπορεί το αίτημα της δεν είναι θέλω να νιώσω καλά. Ή θέλω να το φέρω πίσω. Με ποιον αίτημα μπορεί να πάει μια γυναίκα σε αυτήν τη συνθήκη. Είτε θέλω να νιώσω καλά άμεσα, είτε θέλω να τον ξεπεράσω άμεσα. Δηλαδή μιλούμε για... αναζήτηση ανάμεσης ικανοποίησης. Θέλω να ακούφησουν τώρα. Ή...
Θέλω να με βοηθήσεις να βρω τρόπο να τον βλάψω. Ο ψυχολόγος. Ναι. Να βοηθήσει. Ναι. Είναι δυνατόν. Όχι. Εκτός και αν και ο ψυχολόγος έχει εναντιωματική και κακοποιητική προσωπικότητα. Μπορεί να συμφωνήσει. Αν ο ίδιος είναι αδιάγνωστος, τοξικός και ναρκισσιστής, μπορεί. Εμένα μου είχε τύχει περίπτωση που διέκοψα συνεδρία. Μπήκα στην τουαλέτα του γραφείου, έκαμε με το. Να ξεσημείωσε ότι είχα τρεις εγκυμοσύνες. Την πρώτη μου εγκυμοσύνη, η πρώτη μου εγκυμοσύνη κατέληξε σε αποβολή νυμπασού. Και δεν έκαμε ούτε έναν εμετό στις εγκυμοσύνες μου. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε εμετό. Κι όμως είχαμε εμετό. Ήταν μια περίπτωση μια κοπέλα η οποία είχε έρθει έγκυος στο γραφείο μου. Και το αίτημα της ήταν ότι προτού μείνει έγκυος, είχε συνάψει εξωσυζυγική σχέση με έναν συνάδελφο της νεότερο. Και μου λέει έπαθα τι. Ενώ είχα σχέση με τον συνάδελφο μου και τον ερωτεύτηκα, έμεινα έγκυος από τον άντρα μου. Και όταν ανακάλυψε ο εραστής μου, με γελάς, κάμα με το λαλό σου. Και όταν ανακάλυψε ο εραστής μου ότι εγώ είμαι έγκυος, μου είπε ότι δεν θέλει να κάνει πλέον σεξ μαζί μου. Και πήγα στο γυναικολόγο να ρίξω το μωρό μου, είπε είναι πάνω από 16 εβδομάδες, δεν δικαιώσω να το ρίξεις. Και δεν ξέρω τι να κάνω, θέλω να με βοηθήσεις πώς να κερδίσω τον γκόμενο πίσω. Όπως σου τα είπα, σηκώθηκα, έκαμε εμετό, πήγα πίσω στο γραφείο και της λέω συγγνώμη, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Το αίτημα σου είναι ανήθικο και δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Θεωρώ ότι τούτη τη στιγμή βλάπτεις το αγεννήτον παιδί σου. Είσαι κακή μητέρα, εντάξει είχε και άλλο μωρό ήδη. Άλλον έναν ή άλλα δύο μωρά με τον άντρα της. Βλάπτεις τα παιδιά σου, βλάπτεις το αγεννήτον παιδί σου, κοροϊδεύεις ασύστολα τον άντρα σου. Και μου ζητάς να... τι να κάνω, λέω, έδειξε έστω και την ελάχιστη ηθική ογκόμενος και όταν έμαθε ότι είσαι έγκυος είπες σου εγώ δεν θέλω να κάνω σεξ μαζί σου που είσαι έγκυος με τον άντρα σου και εσύ θέλεις να σου βρω τρόπο για να πείσεις τον εραστή σου να εξαθλειωθεί ακόμη περισσότερο ηθικά και να κάνει τούτο το πράγμα. Δεν τη είπε να ρίξει το μωρό ο εραστής. Ο εραστής είπε τη εντάξει, περάσαμε ό,τι περάσαμε. Τώρα αφού είσαι έγκυος με τον άντρα σου, μείνε με τον άντρα σου, φτιάξε την συνέχεια στην οικογένεια σου. Και εγώ θέλω να μην παίρνω εμπόδιο. Και ήθελε να φέρει πίσω τον εραστή, την αγκαστρωμένη γυναίκα. Αγκαστρωμένη, ξέρεις τι σημαίνει. Δεν ξέρω. Αγκαστρωμένη. Αγκαστρωμένη. Αγκαστρωμένη που το λέμε εμείς. Εσύ το λέτε αγκαστρωμένη. Αγκαστρωμένη. Τέλος πάντων. Υπάρχει και μια παροιμία που λέει «Αποντραπεί και αγκαστρωθεί, κακό να αγκάστρινεσαι». Ξέρεις τι? «Αποντραπεί και αγκαστρωθεί, κακό να αγκάστρινεσαι». Τούτο είναι ως people pleasers. Anyway, σε εκείνη την περίπτωση ένιωσα ότι το αίτημα που μου έκαμε η wannabe θεραπευόμενη ήταν ανήθικο. Της το εξεφράσα για να είμαι σωστή της, την παρέπεμψα σε δύο άλλους συναδέρφους, έδωσα τα στοιχεία δύο άλλων συναδέρφων, της είπα «Δοκίμασε, ας σε αναλαμβάνω». Αλλά εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να σε βλέπω. Δεν... Αλήθεια που σου λέω. Μα είναι η δουλειά του ψυχολόγου αυτή. Να τη βοηθήσει να κάνει κάτι που είναι λάθος και παράλογο. Όχι. Εντάξει, θα μπορούσα να την ξεγελάσω. Σε περίπτωση που δεν έβλεπα το λειτουργήμα μου, το λειτουργήμα του ψυχολόγου, το λειτουργήμα και το βλέπω ως κερδοφορία, θα μπορούσα να σε λέγα έλα να σου πω, έλα να σου πω και να την έχω, να την σπέρνω χρήματα και να μην την βοηθώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ενώ ξεκινήσαμε να κόβουμε το βίντεο γελώντας, θυμάσαι? Ναι. Τώρα ευάρυνε το κλίμα, γιατί... Διότι όταν αισθάνεται κάποιος, αισθάνεσαι την ανθρώπινη κακία... Είναι παράξενα πράγματα αυτά. Και την αθλειότητα. Σου είπα για την άλλη την περίπτωση. Πάσου για μια περίπτωση την άλλη. Που ήταν μια που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον. Και χωρίσα. Και μετά αραβωνιάστηκε με κάποιον, αν παλιά κουβέντα του, μεγάλη ιστορία, πολλά χρόνια πριν. Σου είπαν κομμένα. Δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, ήταν με κάποιον, χωρίσα. Μετά τα φτιάξε με κάποιον άλλο.
Ενώ τα είχε με τον δεύτερο, έκαμε επαναπροσέγγιση με τον πρώτο. Δηλαδή απατούσε τον δεύτερο με τον πρώτο. Σε κάποια φάση τη είπε ο πρώτος πρέπει να διαλέξεις, εμένα ή τον δεύτερο. Και του λέει, ξέρεις είμαι έγκυος. Και της λέει ο πρώτος, δεν με πειράζει που είσαι έγκυος. Δεν με πειράζει αν το παιδί είναι δικό μου ή το αλλού. Χώρισε με τον πρώτο, να είμαστε μαζί, να κάνουμε οικογένεια. Παντρεύτηκα. Εννοείται ότι μετά από 4-5 χρόνια χωρίσαν, 6 πόσα. Και μετά που χωρίσαν, ανακάλυψε ο άντρας που επαντρεύτηκε και που το μωρό γεννήθηκε και εγγράφτηκε ως παιδί του. Παντρευτήκαν πριν να γεννήσει. Ναι, ναι. Ήταν το επίθετο του το μωρό, ένα αγοράκι. Ανακάλυψε ότι η πρώην γυναίκα του, από τον καιρό που γέννησε, έπαιρνε κρυφά το μωρό στο δεύτερο, δηλαδή σε εκείνον ο οποίος μπορούσε να ήταν ο πατέρας και του είπε ότι το παιδί είναι δικό σου και το κατάλαβα μετά και έπαιρνε και διατροφή από αυτόν ενώ ήταν παντρεμένη με τον άλλο. Αυτά είναι. Πολλές καλές κοπέλες, για εσάς που λέτε ότι είμαι φεμινίστρια και ότι κάποιοι άντρες παρακολουθούν έτσι επιλεκτικά κάποια βίντεο και λένε ότι κατηγορούν συνέχεια τους άντρες και θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες είναι τέλειες. Όχι, δεν είναι όλες οι γυναίκες τέλειες, ούτε όλοι οι άντρες είναι τέλειοι, κανένας δεν είναι τέλειος. Υπάρχουν παλιό χαρακτήρες και από τα δύο φύλλα. Ναι ρε, ναι, ναι ρε. Δηλαδή σκέφτου, τώρα είναι μεταξύ μου, δεν ξέρω ποιο ήταν το μωρό. Τον ερώτησα μετά τον πατέρα, τον επισήμως πατέρα του παιδιού. Δεν έχεις περιέργεια να είσαι ο βιολογικός πατέρας? Και μου λέει όχι. Αλλά μετά κατάλαβα ότι μπορεί να είσαι θέμα με τη γονιμότητα του κοινούς. Και να ήθελε με τον τρόπο να έχει ένα μωρό. Ναι, κατάλαβα. Γιατί σε κάποια φάση είπε μου ότι σε μια προηγούμενη σχέση που είχε προσπαθούσε με μια κοπέλα να κάνω μωρό και ότι είχε χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων, κάτι τέτοιο. Έτσι, μπορεί με το σκεπτικό, με το να μην κάνω ποτέ μου μωρό, ας κάνω και έτσι. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω, δεν τον είδα τον άνθρωπο εκείνον ο οποίο επλήρωνε διατροφή για εκείνον το μωρό. Ενώ γεννήθηκε σε κάπου με τον άλλον κλπ. Δεν ξέρω τι χαρακτήρες ήταν εκείνος. Πάντως, ο νούμερο ένα γκέι κοπέλα που έτυχε να τους δω θεραπευτήκα ήταν και δύο ναρκισσάκια. Και είχαν πολλά χρόνια μετά διαμάχες και δικαστικές και μη. Εκδικήσεις. Ναι. 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 Ναι ρε. Ξέρεις ότι έχει κόσμο που όλος ο σκοπός της ζωής του και το νόημα της ζωής του είναι να εκδικηθεί. Που σηκώνονται που το πρωί και σκέφτονται τι θα κάνω σήμερα. Τι θα πάμε σήμερα. Τι κακία θα κάνω σήμερα. Α, το φοράς αυτόν το βραχιόλι μου, Βερνιλίτσα. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλες. Λοιπόν, σήμερα που γυρίζουμε το βγάλεις έξω σήμερα και πάνω το φοράς. Oh. Και πού σε πήγα. Πού σε πήγα. Αυτά σε πήγα σε high-tech μαγαζί σήμερα, μην μπορείς να πεις. Σε πήρα σε έναν από τα αγαπημένα σου, έτσι, με ξέρω ότι πάνω. Πήγες στο Στεφανί, μου σ' αρέσει. Κάμε και διαφήμιση. Δωρεάν διαφήμιση. Δωρεάν διαφήμιση. Επίσης, έπαθες την πλάκα σου από την πρώτη φορά που πήγες στο Στεφανί και είπες τι ωραίο μαγαζί, είναι εξυπηρετικό. Ναι, ναι, ναι. Τα λαλούμε και τούτα. Πού είσαι τα δικά μας εκεί πέρα. Με το Στεφανί ξέρουμε, με τους ιδιοκτήτες, με τίποτα, ό,τι μας αρέσει και λαλούμε. Πού είσαι τα δικά μας που έχουν τρία στρέμματα χώρο με δύο υπαλλήλους μέσα και τους κυνηγάνε όλοι. Εγώ λυπούμε τους υπαλλήλους, άμα τους βλέπω στον Κοτσόβολο, στο public, στο πλαίσιο κλπ. Λυπούμε τους. Και τους πελάτες λυπάμαι και τους υπαλλήλους. Ναι, και τους πελάτες εννοείται, αλλά και τους υπαλλήλους. Γιατί ο πελάτης πάει και αμέσως περνά μια δυο ώρες. Ο υπάλληλος περνά όλη του την εργασιακή μέρα. Α, έλα να σου πω. Εκείνο που δεν είπα στο καταστήμα του άλλου που πήγαμε, θα πω το όνομα του καταστήματος, που πήγαμε να αγοράσουμε τον γκραντήρα του δωματίου για τον Νικόλα, θα το πω στο βίντεο. Για να κλείσουμε έτσι με λίγο γέλιο. Πήγαμε σε έναν καταστήμα τεράστιο, ναι, και ζουν τεράστιο, ήταν τεράστιο. Αχανές. Και είχε μόνο δύο υπαλλήλους μέσα, ναι. Οι οποίες ήταν στο ταμείο. Τι ξέρω, μπορεί να είναι και άλλη πάρα μέσα, δεν ξέρω. Μπορεί, μα νομίζω ότι τούτη η εταιρεία δουλεύει περισσότερο με ηλεκτρονικές αγορές και παραδόσεις και μπορεί να δουλεύει και σαν αποθηκευτικός χώρος. Και ήταν στο τηλέφωνο όλη την ώρα που είμαστε, εκείνη μία από τις δύο κοπέλες, η οποία μιλούσε με μια στεντόρια φωνή, high pitch,
Και τάχωνε. Τάχωνε σε κάποιον με φοβερή τοξικότητα. Εγώ πόνισα την κοιλιά μου. Ερώτησες με πού πονάς, θυμάσαι. Και ήθελα πάρα πολύ να της πω, κυρία, είστε τοξική και με έχετε αναστατώσει. Και να πω και στη συνάδελφον της, ελπίζω να πηγαίνετε συχνά στους γιατρούς για εξετάσεις, γιατί με αυτόν τον τοξικό άτομο δίπλα σας θα πάθετε τίποτε. Εν τω μεταξύ, μιλούσε για ένα θέμα ρουτίνας στο τηλέφωνο. Δεν τσακωνόταν με κάποιον. Έχει ανθρώπους που η κανονική τους φωνή είναι σπαστική. Αγάπη μου, γιατί με ελαχώλησες, τι σκέφτεσαι? Τον άντρα της. Ο Πάνος έχει ενσυναίσθηση. Ο οποίος τι μπορεί να κάνει ο άντρας της? Μιλάς για τον άντρα της του στις υπαλλήλου τώρα? Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, τι να σου πω. Δεν σου ζήσει καμιά παρόμοια εμπειρία, ναι. Μιλάει γυναίκα σου σπαστικά. Τώρα όχι, παλιά. Και τι έκαμνες? Υπομονή. Και έτσι προκόψες. Προκόψαμε. Τελικά έκαμνες καλά με την υπομονή? Όχι. Άλλη μια επιτυχία του δεύτερου. Μα πόσες δεκαετίες έκαμνες υπομονή, είναι σου μάνα μου? Τώρα, τι τα θες? Τα θες, τι τα γυρεύεις? Ωραία. Αυτά. Εγώ νομίζω ότι σκεφτίζουν τον άντρα της Τσίνης που θέλει να εκδικηθεί τον κόμενο της. Όχι, τώρα συζυγικό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι φάση είναι τα ζευγάρια. Ναι, και εκείνος μπορεί να την απαντά. Ο άντρας της μπορεί να απαντά. Μπορεί να είναι ένα σωρό ιστορίες, δηλαδή, εντάξει. Το θέμα είναι το πώς κλείνει το επιστολή αυτή, το email. Δηλαδή το να γυρεύεις εκδίκηση. Τι να γυρεύεις εκδίκηση? Εγώ θα. Ακούσει και το βίντεο, αυτό με την εκδίκηση πρέπει να το δει σοβαρά. Δεν είναι υγιές αυτό το πράγμα. Είναι ένα ατύχημα, δάμε που εδώ τρακάρα, μακάρι να μην υπάρχει κανένας τίποτε. Εδώ τρακάρα. Μακάρι να είναι κάτι απλό. Είσαι ασθενοφόρο όμως. Τι θα της έλεγες αν ακούσει το βίντεο? Ότι το επιθυμία, αυτό το αίτημα, το οποίο προφανώς πήρε στον ψυχολόγο και το φέρνει και σε σένα με το email, δεν μπορεί να συζητηθεί αυτό το πράγμα, δεν είναι υγιές. Να ψάξει να βρει τα δικά της φτεξίματα, τα δικά της λάθη, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει κάνει και άλλη πλευρά λάθη. Να δουλέψει με τον εαυτόν της. Ναι. Και εκδίκηση. Δεν είναι καθόλου θρεπτική. Για να παραφράσω το, η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο. Ούτε πιάτο, ούτε τίποτα. Πάντως μερικές φορές στη ζωή μου έτυχε να μάθω κάποια γεγονότα τα οποία να ενημερώνω με, ρε παιδί μου, ότι κάποιος άνθρωπος που με έχει αδικήσει στο παρελθόν μετά έχει βιώσει κάτι άσχημο. Είναι χάρηκα, λυπήθηκα. Δεν ένιωσα χαίρε κακία. Δηλαδή, ακόμα και ακούγοντας ότι τρόπον την η ζωή, το κάρμα, ξέρω εγώ που λέω, είναι τέλος πάντων, είναι θεία δίκη. Έγινε, δηλαδή, κάποιος ετιμωρήθηκε, πάλι λυπήθηκα. Εντάξει, νομίζω το φυσιολογικό είναι να αφήνεις πίσω αυτά που έγιναν. Και ναι, όχι, έγωνε, έγωνε να βλέπεις τα δικά σου φτεξίματα και να βλέπεις πώς εσύ θα αποτρέψεις το μέλλον να βρεθείς σε συνθήκη που να νιώθεις τόσο άσχημα. Να πάρεις κάτι από αυτό, να μάθεις. Ναι. Λοιπόν, σε στέλνουμε την αγάπη μας. Και όχι, δεν πήγαμε στη θάλασσα, πήγαμε στα μαγαζιά. Ναι. Ο άντρας μου κουράστηκε, ρε, είσαι κουρασμένος. Και το ατύχημα ήταν light, ο άνθρωπος ήταν light, το ατύχημα. Ήτανε καλά. Ναι, τον είδαμε. Κοίταξε, εγώ είπα πως να το κόψω το με το ατύχημα, αλλά εντάξει, τώρα που το είπες θα το κόψω. Εντάξει. Δουλεύουμε για εσάς. Διαλέγουμε για εσάς πριν από εσάς. Bye. Bye bye. Bye.